Να πούμε και άλλη μία είδηση ευχάριστη. Στο 50% εισφορές με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης. Όταν έχετε και την κάρτα, μας το λέτε. Αφορά αρκετό κόσμο και όσοι έχετε την 40 ετία, καλό είναι να το γνωρίζετε γιατί πραγματικά έχετε μεγάλο όφελος. Το μειονέκτημα αυτού είναι ότι ό,τι δίνουν να πηγαίνει... Μειώνει τη σύνταξη. Όχι, δεν είναι συντάξιμο. Δεν υπολογίζεται στη σύνταξη, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό που λέει ο Ηλίας. Ναι. Δηλαδή, αν έχεις πάνω από 40 χρόνια, πληρώνεις τις μισές εισφορές, αλλά δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος ως συντάξιμος. Βέβαια, από την άλλη, επειδή έχουμε δει την ανταποδοτικότητα και την είδαμε και πριν με αυτά που ανέφερε και ο κύριος Καλάκος και ο κύριος Ρουμανιάς, ενδεχομένως, αν έχουν ξεπεράσει τα 40 έτη, μπορούν να κάνουν μια μελέτη, να δουν αν τους συμφέρει όχι να παραμείνουν στο να δίνουν. Για να δούμε τι ισχύει σε κάθε περίπτωση, ενώ περιγράφουμε εμείς και τα αρνητικά. Μπορούν λοιπόν να ενταχθούν ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, πρώην ΟΑΕ, δηλαδή ΕΤΑΠ ΜΜΕ, δημοσιογράφοι και άλλοι που εντάσσονται στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ, ΕΤΑΑ κτλ. Δεν μπορούν συνταξιούχοι που απασχολούνται και οι προϋποθέσεις είναι 40 χρόνια στον κλάδο κυρίας ασφάλισης, έναν ή περισσότερους φορείς και βεβαίως να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές εισφορές. Το αρνητικό σας το είπαν τώρα ο κύριος Ρωμανιάς και ο Ηλίας. Λοιπόν, να ετοιμάσουμε και το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και το εξοικονομώ κατοίκων. Προηγουμένως όμως θέλω ό,τι τάζουμε το υλοποιούμε εδώ στην εκπομπή. Και πρέπει να κάνουμε και λίγο έτσι και τη διαφορά, σοβαρό-σοβαρό, βαρύ-βαρύ, θέλουμε λίγο και την αναλλαγή. Έχουμε δύο δώρα για σένα, Ηλία μου καλέ. Πριν δούμε τα δώρα, εννοείται τα POS είναι για τους επαγγελματίες, όχι για ιδιώτες που ενοικιάζουν ένα σπίτι, ένα μαγαζί. Μ' αρέσει που έχεις ένα delay. Όχι, όχι, εγώ το ρώτησα τώρα λίγο συστηματικά, γιατί ρωτάει ένας τηλεθεατής, επειδή νοικιάζει έναντι 50 ευρώ και το δηλώνει στην εφορία, αν πρέπει να βάλει POS, για να πληρώνετε. Άρα το παίρνω πίσω και το λέω και στα ελληνικά, δεν έχεις χρονοκαθυστέρηση. Ναι. Είναι απάντηση σε ερώτημα. Άμεση απάντηση, μάλιστα. Απάντηση άμεση σε ερώτημα τηλεθεατή. Ναι. Λοιπόν, καλέ μου Ηλία, επειδή ετοιμαζόμαστε και για τις... κοίταξε πώς με κοιτάζει τώρα. Με γλύκα και λίγο ανησυχία. Επειδή ετοιμαζόμαστε για τις... Ζούμε δύσκολες εποχές και ανησύχεις. Για τις φορολογικές δηλώσεις τον Απρίλιο, εκεί λίγο μετά το Πάσχα φαντάζομαι. Θα δείξει, γιατί υπάρχει και η απόφαση του ΣΤΕ. Είμαστε ακόμη χαλαροί, κάπως έτσι δηλαδή. Αυτή τη χαλαρότητα επιδεικνύουμε σε βαθμό ξέφρενου γλεντιού ώρες. Για δες.